εικόνα και ήχος τώρα στην Πάτρα, καθώς φοιτητές εκεί στέλνουν ένα πολύ δυνατό, ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Εκεί ο Κρητικός Σύλλογος και βλέπουμε και την Κάλια την Τριαματάκη, είναι μέλος του ΔΣ Συλλόγου Κριτών Φοιτητών Πάτρας ο Ψιλωρίτης. Κάλια, να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλό μήνα. Λοιπόν, εκεί ο Κρητικός Σύλλογος, οι Κρήτες, γενικά φοιτητές, έχουν μία δυναμική και σε αριθμό αλλά και σε πρωτοβουλίες και σε ζωντάνια. Για πες μας, Κάλια, προχωρήσατε σε μία πολύ όμορφη κίνηση. Ναι, μετά τα γεγονότα που έγιναν, στεναχωρηθήκαμε όλοι. Αλλά εννοείται ότι έπρεπε και εμείς κάπως να συμβάλλουμε. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί όλοι έχουμε κάποιους γνωστούς συγγενείς φίλους από τις περιοχές. Οπότε ήταν ένα ζήτημα πιο ευαίσθητο για μας και κινηθήκαμε άμεσα. Συλλέξατε ήδη πρώτης ανάγκης με κατεύθυνση το Αρκαλοχωρί. Βέβαια, βέβαια. Το στείλαμε εδώ και στη συνεργασία με τα ΚΤΕΛΑ ΧΑΙΑ. Τα στείλαμε κάτω στη Ηράκλειο. Και η Πάτρα θέλει να περάσει το μήνυμα του εθελοντισμού, της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Και οι κριτικοί και οι φοιτητές, νεαρά παιδιά, στέλνουν το δικό τους ακριβώς, μήνυμα. Ακριβώς. Κάλια, συμφοιτητές σου υπάρχουν που έχουν καταγωγή από το Αρκαλοχώρι και από τις πληγήσεις περιοχές? Βέβαια, βέβαια. Είναι και συγγενείς και παππούδες των παιδιών και κάποιοι από τα παιδιά δυστυχώς είχαν θέμα με το σπίτι τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Και το κλίμα φαντάζομαι είναι κάπως βαρύ τον τελευταίο μήνα. Βαρύ, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε ένα στον άλλο και στηρίζουμε ακριβώς. Και εμείς στηρίζουμε κάτω και εδώ πέρα μεταξύ μας. Λέμε βαρύ το κλίμα, αλλά όταν μπαίνεις στη μέση νέα γενιά, καταλαβαίνεις, Βάλια, Κάλια, συμφωνείς, βλέπεις μπροστά και ανοίγεις νέους ορίζοντες. Προχωράς μπροστά, δεν γίνεται διαφορετικά. Χωρίς τη φιλοδοξία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ενθαρρυντικό το μήνυμα από την Πάτρα. Και σε μια περίοδο που, αν και έχει περάσει τόσο διάστημα, Νίκο και Κάλια, δοκιμάζονται ακόμη οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Ακαδημαϊκά, πώς θα πάτε, ξεκίνησαν τα μαθήματα? Ξεκίνησαν κανονικότητα και εμείς επιστρέψαμε κανονικότητα στην καθημερινότητα. Όλα καλά. Πολύ καλά. Δεν μας έχει πάρει καθόλου από κάτω το γεγονός ότι ήμασταν τόσο καιρό εκτός. Ίσα-ίσα έχουμε μπει πολύ θερμά όλοι, με όρεξη, με ζωντάνια. Μάλιστα. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Στο κέντρο, ε? Τώρα βρίσκομαι κέντρο. Ποιο κέντρο δεν γίνεται. Είμαστε στην πλατεία Γεωργίου, εδώ πέρα, με τα συντριβάνια μας. Μάλιστα. Καλό καιρό από ό,τι βλέπω. Πρέπει να έχει πέσει λίγο θερμοκρασία. Γλυκός φθινοπορεινός καιρός, ε? Πέφτει σιγά-σιγά η θερμοκρασία, αλλά είναι ωραία. Η Πάτρα είναι πανέμορφη και το χειμώνα. Κάλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλη την ομάδα της εκπομπής.